Εγώ είμαι ο Σελαχεντίν Μπαϊράμ, πρόσωπο του Κούρδους στην Κύπρο. Έχουμε εδώ και 12 μέρες είμαστε εδώ, από την 29 του Απριλίου. Το αίτημα μας έχουμε μέσα στον Υπουργείο Εσωτερικό. Ζητούμε διεθνής προστασία για τους Σύριους και συγκεκριμένους για τους Κούρδους. Πόσο καιρό είσαι στην Κύπρο τώρα? Σαρτάρι πόσα καιρό είσαι. Είσαι ένα πέντε χρόνια, είσαι τέσσερα χρόνια, είσαι τρία χρόνια. Εσείς? Εμείς είσαι παραπάνω χρόνια. Είσαι 14 χρόνια. Είσαι πόσα? 14 χρόνια. Από ό,τι κατάλαβα, αρκετοί εδώ είναι και πρόσφυγες που τον πόλεμο, γιατί είσαι καιρό που είσαι στην Κύπρο. Μάλιστα. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου με 500 με 600 πλάσματα με τα μωρά και γυναίκες. Βρίσκουν εδώ και χρόνια στην Κύπρο, όμως πριν η κατάσταση στη Συρία, πριν το πόλεμο, απορρεύτηκε η αίτηση του σαν αιτητής ασύλου. Και για την κατάσταση που έχουμε τώρα στη Συρία δεν μπορούν να επιστρέφουν να πάνε πίσω και έμειναν παράνομος παραμονή στην Κύπρο. Δεν μπορούν να πάνε σε άλλες χώρες επειδή χρειάζεται να πάρουν βίζες. Έμειναν εδώ χωρίς χαρτιά, χωρίς άδεια παραμονής, χωρίς δικαιώματα, χωρίς δουλειές, χωρίς επίδομα, χωρίς τίποτε δηλαδή. Δηλαδή, ας σας πούν απλώς ότι δέχονται να μέσα στείλουν πίσω στην Συρία μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, αλλά ως για μένα, δηλαδή, θα υπάρχουν άλλα δικαιώματα στην Κύπρο, είσαστε εντάξει ή θέλετε περισσότερο? Εμείς δεν δέχομαι, επειδή δεν είναι λύση. Ο λόγος πώς να περάσουν οι οικογένειες τα μωρά, πώς να πληρώσουν τα ενίκια τους, πώς να ζήσουν εδώ στην Κύπρο, πώς να περάσουν. Εμείς δεν θέλουμε δημόσιο επιδόμα. Δεν ήρθαμε για δημόσιο επιδόμα. Ήρθαμε να μας δώσουν προστασία, επειδή σύντομα πιάνεις άδεια εργασίας. Και αν να βρεις δουλειά, εργάζεσαι. Μας διαφέρει να εργάζουμε παρά να μας δώσουν δημόσιο επιδόμα. Τι είναι να φάτε υπόψη μου, τι δίνω τις πατάτες? Φάτε τους σαλάτες και έχουμε μια φίλη μας που είναι οικογένεια εδώ να κάνουν μια σούπα και να μας φέρουν. Εντοξίεστε εδώ τώρα 12 μέρες. Πού κοιμάστε, στην την τέντα την μεγάλη? Όχι, η τέντα μεγάλη είναι για τα λίγα μωρά και γενέζες, δεν τζεφορεί. Ναι, οι υπόλοιποι. Επειδή είμαστε παραπάνω 150-160 άτομα που είμαστε συνέχεια εδώ. Οι υπόλοιποι κοιμούνται έξω και πάμε στα αυτοκίνητα. Εσύ που δεν κοιμούνται καλά ή με τα σειρά κοιμούνται. Το παράξενο μας ότι για την ώρα δεν ήρθαν από τον Υπουργείο ή εκπρόσωπο των Υπουργείων να μας πει κάτι, δηλαδή τι κάνουν, τι νομίζουν, τι θέλουν. Απλώς η πρώτη μέρα ήρθαν και είπαν ότι να μας δώσετε λίγο χρόνο μέχρι να μελετήσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ερωτήσαμε πόσες μέρες δηλαδή, δεν ξέρουμε δηλαδή. Δεν ξέρουμε, μόλις να είμαστε έτοιμοι να σας απαντήσουμε. Φάνηκαν όπως άλλες οι φορές, μας κοροϊδεύουν και δεν είναι σουαροί, δεν είναι πράγματι θέλουν να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ελπίζουν ότι να φύγεται αν καρτερούν αρκετές μέρες. Πώς τίποτε, τα πολιτικά του Κυπριακή κυβέρνηση πάντα, είναι και μόνο τούτο το κυβέρνηση που είναι νέος τώρα, όλες οι κυβερνήσεις, επειδή υπάρχουν οικογένειες εδώ στην Κύπρο παραπάνω 18 χρόνια.
Έχει τα μωρά που γεννήθηκαν εδώ και μεγάλωσαν και έγινε και πρέι, να σου πούμε, χωρίς πικό. Αυτή δεν γεννήθηκε εδώ, δεν είναι η αλλά έχει 9 χρόνια εδώ στην Κύπρο. Και πόσο χρόνο είσαι? 14. Πρέπει να κουράστηκες τόσες μέρες. Ναι. Βαρέθηκες λίγο? Εντάξει, εδώ είναι λίγο... Ναι, εντάξει, εγώ βαρέθηκα, αλλά τι να κάνω, έτσι μπορούμε. Θέλεις να μείνεις στην Κύπρο? Ναι, αφού ήμουν τόσα χρόνια, θα μένω σε ποια άλλη χώρα να πάω να μείνω τόσα χρόνια, να ξαναμάθω τη γλώσσα. Αν γίνεις, ας πούμε, 18 και μπορείς να μείνεις όπου θέλεις ή να μείνεις στην Κύπρο? Ναι, να μείνω δαμέ, να βρω καμιά δουλειά. Μπορείς όμως, γίνεται? Όχι. Αχα. Άμα όμως είχα, ας πούμε, άμα μπορούσα ήταν να το κάνω. Άμα μπορούσα. Ακόμα πόσες μέρες νομίζεις να μείνετε δαμέ? Ας πούμε να μας δώσουν καμιά απάντηση. Ακόμα πόσο είναι να μείνετε εδώ νομίζεις? Ξέρω. Ως πούμε ζω χαρκιά. Προσπαθούμε διάφορους τρόπους να φύγουμε δηλαδή από εδώ, για να ησυχίζουν και να τελειώνουν. Νομίζουν ότι έτσι να τελειώσουν τα πράγματα. Όμως εμείς αποφασισμένοι δεν θέλουμε να φύγουμε χωρίς απάντηση. Επειδή έχει πολλούς που δεν έχουν σπίτια τώρα, που λόγος ανεργία και δεν βρίσκουν δουλειά, δεν μπορούν να πληρώσουν τα ενοίκια τους και ευκάλαν τους έξω. Έχουν πολλά προβλήματα και φτάσαν σε ένα σημείο πρέπει να βρουν λύση. Είναι αδιαέξοδο δηλαδή, είναι τελευταία προσπάθεια που να κάνουμε. Ή να μας πιάσουν, να μας βάλουν μέσα στο φυλακή, τουλάχιστον λαλούν όλοι να έχουμε τόπο να μείνουμε και να έχουμε κάποιοι να μας δαΐζει και να μας προσέχει, ή να μας διούν η προστασία που ζητούμε για να περάσουμε να τελειώνουμε.